ακούσουμε λοιπόν τι έχει να πει για τον small forward. Είναι τραυματίας, αυτός που είχε κάνει το μεγάλο recital με τα τρίποντα, έχοντας 10 στα 15 στο τελικό της Λοζάνης το 94. Το παιχνίδι ξεκινάει, ο Παναθηναϊκός αρχίζει με τον Τίνκινς, τον Κοχ, τον Οικονόμου που έχει την μπάλα, τον Φεράν Μαρτίνεθ που έκανε πολύ μεγάλη εμφάνιση απέναντι στον Απόλλωνα Πατρών το περασμένο Σάββατο και βέβαια τον Φραγκίσκο Αλβέρτη που τα πηγαίνει καταπληκτικά τον τελευταίο καιρό. Είναι σε μεγάλη φόρμα. Οικονόμου κλείνεται, προσπαθεί να περάσει την μπάλα στο Φεράν, τα κατάφερε ο Φεράν, κερδίζει το φάουλ από τον Αμερικανό τον Ντάρεν Χένρι, αυτόν που είδατε με το νούμερο 15, νάτος εδώ. Πρώτος πόντος λοιπόν στην Euroliga για τον Παναθηναϊκό από τον Φεράν Μαρτίνεθ, που επαναλαμβάνουμε έκανε μεγάλη εμφάνιση το Σάββατο. Φεράν που εστοχεί και στη δεύτερη βολή. Πέτυχε 18 πόντους στον αγώνα με τον Απόλλωνα Πατρών, έχοντας 8 στα 8 δίποτα και 2 στις 2 βολές, ενώ μάζεψε και 13 rebound. Η προσπάθεια με τον Χένρι, πολύ ωραία γύρισε την μπάλα για τον Κράλιεβιτς και αυτός ισοφαρίζει για την Ολύμπια. Οι δυο τους, ο Χένρι και ο Κράλιεβιτς δηλαδή, μαζί με τον άλλον Αμερικανό, τον Μακδόναλντ που βλέπετε εδώ να πιέζει το συμπατριώτη του, τον Ντίνγκινς. Με το μεγαλύτερο ίσως ταλέντο του σλοβενικού μπάσκετ σήμερα, τον Μάρκο Μίλιτς που είδατε με το νούμερο 12. Και με τον άλλο Μάρκο, τον Ντούσεκ, με το νούμερο 11, αποτελούν την αρχική πεντάδα με την οποία ξεκίνησε ο Σμάκος Άγκαντιν, προπονητής πέρυσι της Εθνικής Σλοβενίας στο Ευρωμπάσκετ που έγινε εδώ στο ίδιο γήπεδο. Ντίνγκινς. Πολύ ωραία ξεπέρασε την αντίσταση του Μίλιτς που βρέθηκε πάνω του σε αυτή τη φάση και κάνει το σκορ 4-2. Να εδώ και πάλι. Στάθηκε ο Ντίνγκινς και καλά έκανε, αφού ο Μίλιτς ήταν ήδη πίσω του. Κράλιεβιτς έβγαλε την μπάλα για τον Αμερικανό τον Μακδόναλντ. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Τούσεκ. Μάλιστα πήδησε για να σιγουρέψει το καλάθι, μήπως και χρειαστεί το follow. Τούσεκ με τον Αϊτό το τατουάζ στο αριστερό του μπράτσο. Και η προσπάθεια τώρα από τον Τίνκινς. Εδώ είναι ο Μπόζιταρ Μάλκοβιτς που παρακολουθεί με αγωνία την ομάδα του στο ξεκίνημά της στην Κυρολίκα. Θέλει να καταθέσει τα γνωστά βέβαια σε όλη την Ευρώπη διαπιστευτήριά του με τη δουλειά του πάνω και στο Παναθηναϊκό. Αυτός είναι ο ένας από τους δύο διαιτητές, ο Σαντσίζ ο Ισπανός, ο άλλος είναι ο Τόσεφ ο Βούλγαρος. Το επιθετικό φάουλ του Νίκου Οικονόμου, το βλέπετε εδώ. Οι διαιτητές θεωρούν ότι έσπρωξε τον Τούσεκ για να του πάρει το επιθετικό rebound. Και η προσπάθεια με τον Μακδόναλντ. Ο Άριελ Μακδόναλντ που πέρυσι αγωνιζόταν σε μια άλλη ομάδα της Σλοβενίας, στην Ιντέριερ που τερμάτισε δεύτερη και είχε παρακάτω 20 πόντους μέσω όρο. Η πολύ καλή του χρονιά οδήγησε την Ολύμπια να τον αποκτήσει. Τούσεκ ήταν άστοχος, όπως και ο Κράλιεβιτς στην προηγούμενη φάση, δύο άστοχα σουτ. Ο Κοχ περνάει στο Φεράν. Οικονόμου. Κλείνεται. Έξω η μπάλα στα σίγουρα χέρια του Ντίνγκινς. Το Ντίνγκινς που έχει αναλάβει ο Μίλιτς τώρα, βλέπετε εδώ. Στέκεται και σουτάρει για τρεις και είναι εύστοχο στο πρώτο τρίποντο ο Ντίνγκινς και τη χρειάζεται αυτή η καλή αρχή ο Αμερικάνος. Από τα 6-25 είχε πάρα πολλά άστοχα σουτ απέναντι στην Ολύμπια του Έρτο και ένα στα 8 κατά του Απόλλωνα Πατρών στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και βέβαια το σουτ των τριών πόντων δεν είναι μόνο ικανότητα και ευστοχία, είναι και ψυχολογία. Άστοχος ο Αμερικάνος ο Χένρι. Το σουτ ίσα ίσα έφτασε στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Ντίνγκινς, εκπληκτική ενέργεια και η πάσα στον Αλβέρτη. Αλλοιώθηκε από τον Μακδόναλντ το σουτ του Αλβέρτη που ζητάει φάουλ και γλιστράει στη συνέχεια ο Μίλιτς. Ευτυχώς δεν φαίνεται να χτύπησε ούτε αυτό στο Κοχ. Υπάρχει δρότα στο παρκέ. Επικίνδυνη φάση. Κοιτάξτε το Μίλιτς, φεύγει ο νεαρός. Στο πάτημά του εδώ του φεύγει το αριστερό πόδι. Επικίνδυνο και για τον ίδιο να τραυματιστεί ο Ντανέου, ο Κράλιεβιτς, ο Τούσεκ και ο Γιούρκοβιτς που είναι στον πάγκο. Ο Κράλιεβιτς που ήταν και ο πιο ψηλός παίκτης της Εθνικής Σλοβενίας, έχει ψηλός 2-12, ο σέντερ της Ολύμπια. Δεν είναι πάντως ο πιο ψηλός της ομάδας του, καθώς υπάρχει ο Βλαντιμίρ Στεπάνε, ο Γεωργιανός που όπως είπαμε έχει πολιτογραφηθεί Σλοβένος, που είναι ύψους 2-13. Κακό το σουτ του Ντίνγκινς, ο οποίος βλέπετε ότι ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του που δεν γύρισε την μπάλα. Ο Αμερικανός ως εκδήλωσε με αυτό το αναπάντεχο και πολύ μακρινό σουτ τη χαρά του για το προηγούμενο εύστοχο τρίποδο. Περιμένει πώς και πώς να σπάσει εκείνο το 6-25.
Ο Τούσεκ θα πετύχει το δίποντο μειώνοντας στον ένα πόντο. Μετά από 4 λεπτά το σκορ είναι 7-6. Δείτε εδώ και πάλι τον Τούσεκ από την κορφή της ρακέτας. Καλό σουτέρο αριστερόχειρας της Ολύμπια. Οικονόμου που θέλει να πάρει την εσωτερική, η πάσα του στο Φεράν. Χάνει τον έλεγχο Φεράν. Κράλεβιτς με βουτιά θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Την άλλαξε με τον Τούσεκ. Χένρι. Για 3. Προβάδισμα για την Ολύμπια με 7-9. Αναλαμβάνουμε ότι ο Χένρι ρισκάρει πολύ στα σουτ από μακριά. Αυτή η φήμη τουλάχιστον τον συνοδεύει από την πορεία του με την ΑΛΣ στο βελγικό πρωτάθλημα. Ο Άριελ Μακδόναλτ, παρότι playmaker, είναι και αυτός είναι ο σκόρερ. Παραλαμβάνω 19,8 πόντους πέρυσι στο σλοβενικό πρωτάθλημα. Και βέβαια ακόμη ο Μίλιτς είναι εξαιρετικό σουτέρ. Ο Γερο Χάουπτμαν που βρίσκεται στον πάγκο από χθες, 36 ετών. Γεννημένος 17 Σεπτέμβρη του 60, είχε χρες γενέθλιά του και ίσως βέβαια, αν χρησιμοποιηθεί από το Σάγκαντιν, θελήσει να κάνει και αυτό το δικό του πάρτι σήμερα. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει. Να δώσει το δικό του ρυθμό στο παιχνίδι, κάτι που η παρουσία του Ντίκινς μπορεί να το εγγυηθεί και να ψάξει για τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Υποδειγματικός εχνιδιασμός από τους δύο Αμερικάνους και ο Μακδόναλτ που πήρε την ασίστ του Χένρι κάνει το σκορ 11-7. Με τη συμπλήρωση 5 λεπτών αγώνα στο ΆΚΑ. Εδώ ο Μακδόναλτ με το lay-up αυτό δίνει προβάδισμα 4 πόντων στην Ολύμπια. Ντίνκινς, ο Κοχ. Πάλι ο Ντίνκινς. Ξεφεύγει από το Μακδόναλτ, αλλά πριν δοκιμάσει την πάσα πίσω από την πλάτη για το Φεράν, έχει κερδίσει το φάουλ. Που αν είδα καλά χρεώνεται στον Τούσεκ. Για να δούμε, όχι. Στο νούμερο 14, στον Άριελ Μακδόναλτ, το φάουλ εδώ. Πέφτοντας ο Μακδόναλτ, αντικανονικά πήγε να συγκρατήσει τον Ντίνκινς. Τους βλέπετε εδώ, τους δύο συμπατριώτες, αλλά αντιπάλους στο σημερινό παιχνίδι. Ο Φεράν θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Αλβέρτη και ο Χένρι έκλεψε. Μακδόναλτ, Κράλεβιτς το άμεσο πάσιμο και το καλάθι με το lay-up. Κράλεβιτς που είναι ο Γκώδης, είναι πανύψηλος, 2 και 12, αλλά όπως είδατε έχει καλή τεχνική. Διαφορά στη μέγιστη τιμή της για την Ολύμπια, στους 6 πόντους, 7-13. Η Ολύμπια που έχει ένα σερί 9-0, όπως μου επισημαίνει και ο Σωτήρης Βετάκης από τον αγωνιστικό χώρο. Που κρατάει και αυτός τα δικά του στατιστικά. Ενώ είναι σημαντικό πως η πρωταθλήτρια Σλοβενίας έχει 5 στα 7 δίποτα και 1 στα 2 τρίποτα. Με άλλα λόγια, 6 στις 9 προσπάθειες εντός παιδιάς. Παναθηναϊκός 1 στο 1 δίποτο και 1 στα 4 τρίποτα. Σε ελπίσουμε να μην πάθει ότι έπαθε χθες και ο Απόλλωνας που είχε κολλήσει σε αυτά τα συνεχόμενα τρίποτα. Να, ο Κοχ εδώ που σκοράρει. Καλάθι 2 πόντων, το σκορ 9-13. Η πρώτη πόντη του Κοχ στην Euroliga με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο μέχρι πέρυσι βομβαρδιστής της Bayer Leverkusen. Δοκάρι το σούτ του Μίλιτς στην έξω πλευρά του ταμπλό. Είπαμε ότι για τον Μάλκοβιτς η αρχή είναι πάντα δύσκολη. Το ίδιο βέβαια ισχύει για την ομάδα του Σάγκαντιν που είδατε πιο πριν, του Σμάκο Σάγκαντιν. Ο Οικονόμου κερδίζει νέο φάουλ από τον Τούσεκ. Λέγαμε λοιπόν ότι λείπει ο Ρόμαν Χόρβαρτ, λείπει και ο Νεστέροβιτς από την Ολύμπια, ένας παίκτης για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί παλαιότερα ο ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι βασικές της ελλείψεις. Για το ποιοι είναι αυτοί που φύγαν και ποιοι ήρθαν φέτος θα τα πούμε συνέχεια σε πρώτη ευκαιρία. Φεράν, εξ επαφής, εύκολη δουλειά για το Φεράν που χρησιμοποιεί καλά το σώμα του. Στην ασίστ του Ντίκινς θα πετύχει το καλάθι. Και πάλι εδώ, εκπληκτικό το πέρασμα του Αμερικανού. Φάτσα στο καλάθι ο Φεράν ανενόχλητος. 11-13. Και ο Ντίκινς κάνει φάουλ τώρα αυτό στον Μακδόναλτ. Ένα ζευγάρι αντιπάλων από την αρχή του παιχνιδιού, από τον Τζάμπολ. Οι δύο Αμερικανοί playmaker. Ο Σάγκαντιν που κάνει και την πρώτη του αλλαγή με το νούμερο 7. Πέρασε τον Φλάουκο Ντούσακ στον αγώνα. 22 ετών, ύψος 1,94 και αντικατέστησε τον Μάρκο Μίλιτς. Κράλεβιτς και ο Τούσεκ. Χένρι επιθετικό φάουλ στον Αλβέρτη. Για να δούμε, εκτός αν το έχει δώσει στον Κράλεβιτς το φάουλ. Ναι, στον Κράλεβιτς είναι το φάουλ και όχι στο Χένρι. Ο Κράλεβιτς που έσπρωξε στην κορφή της ρακέτας προσπαθώντας να σκρινάρει. Σαντσίς έδειξε το 8. Φάουλ που ήταν το πρώτο του Κράλεβιτς στον αγώνα. Έχει ήδη 2 Τούσεκ και 2 Αμερικανός ο Ντάρεν Χένρι.
Και αυτό τώρα ήταν το πρώτο για τον Ντούσακ που πριν από λίγο μπήκε στο γήπεδο. Εδώ. Ενώ μόλις τώρα συμπληρώσαμε τα πρώτα 7 λεπτά, Παναθηναϊκός χάνει με ένα καλάθι, 11-13. Και είναι στην επίθεση με τον Τίνκινς. Ο Αλβέρτης πιεζόμενος γυρίζει. Ο Τούσεκ στο rebound. Σε ένα τομέα όπου η Σμέλτ έχει καταφέρει να θωρακίσει την άμυνά της. Ο Παναθηναϊκός έχει μόλις ένα επιθετικό και 3 αμυντικά. Κονοκίνη με τον Μπόζιταρ Μάλκοβιτς παίρνει τις οδηγίες, τελικά θα τον χρησιμοποιήσει ο Μάλκοβιτς, παρότι όπως ακούσαμε και από τον Σωτήρη Βεντάκη στην εκπομπή EuroLiga 96-97 που παρακολουθήσατε πριν την έναρξη του αγώνα, Σκονοκίνη έχει πρόβλημα με το πόδι του, όπως εξάλλου και ο Βουρτζούμης. Παναθηναϊκός, είναι χαρακτηριστικό αυτό, με το ζόρι συμπληρώνει τη δεκάδα σε αυτή τη φάση, είναι πολλοί τραυματίες. Εκτός των δύο παρόντων πάντως στη δεκάδα, είπαμε, είναι ο Μαρσέλο Νικολά, γνωστό, τραυματισμένος ο Αργεντίνο-Ισπανός από την Ολυμπιάδα της Ατλάντα. Ο Σάσα Μάρκοβιτς που και αυτός έχει πρόβλημα. Και βέβαια δεν έχει έρθει ακόμα δεύτερος Αμερικάνος της ομάδας, ο Τζον Σαλί. Ντίνκινς. Με το Φεράν. Τώρα βγαίνει ο Μακδόναλντ να μαρκάρει τον Ντίνκινς. Το πέρασμα στον Κοχ που θα κάνει τελικά τη διείσδυση, πηγαίνει για το lay-up αστοχή. Το rebound του Τούσεκ, βγαίνει ο Μακδόναλντ. Ο Σάγκαντ είναι εδώ. Στέκεται ο Μακδόναλντ και σουτάρει. Μάχη του Κράλεβιτς, αρπάζει όμως την μπάλα ο Κοχ. Κοχ που είναι μαχητικός και στην άμυνα. Ντίκινς που εκπληκτική ενέργεια και αλλάζοντας χέρι στο lay-up. Ο Αμερικανός που μπορεί να τελειώσει με αυτόν τον τρόπο της φάσης, όταν βγει απέναντι σε έναν ή και δύο αντιπάλους. Ο Χένρι πέρασε στον Κράλεβιτς, αυτός προσποιείται απέναντι στο Φεράν, όμως ο Ισπανός του Παναθηναϊκού κερδίζει το rebound. Αφού βέβαια πρώτα κέρδισε την προσωπική μάχη με τον αντίπαλό του. Το πρώτο άστοχο σου του Κράλεβιτς. Φεράν. Βγήκε έξω, καθυστέρησε, έκανε 3 δευτερόλεπτα. Ίσως αδικαιολόγητη η απόφαση του Φεράν στην προηγούμενη φάση, αφού με την πρώτη κίνηση πίβοτ είχε ελευθερωθεί από τον Κράλεβιτς. Δίστασε αναπάντεχα, μπορεί να πει κανείς. Φεράν που στην καριέρα του, στην Μπαρτσελόνα, στην Μπαταλόνα και με τις δύο έχει κερδίσει πρωτάθλημα Ισπανίας. Κράλεβιτς εδώ σκόραρε με τα αριστερό, το σκορ 13-15. Προβάδισμα και πάλι για την Ολύμπια με ένα καλάθι. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Φεράν έχει μέσο όρο 9,8 πόντους στην καριέρα του και κάτι παραπάνω από 5 rebound. Ο Αλβέρτης άλλαξε με τον οικονόμο, ο Κοχ για τον Φεράν που κόβεται και τώρα ετοιμάζει τον Αμαϊκή ο Μάλκοβιτς να τον ρίξει στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Σκονοκίνη. Ενώ εδώ βλέπετε τον Χένρι εσείς να φεύγει και επανέλθε ο Μίλιτς και πάλι εδώ ο Κοχ στο Φεράν και το φάουλ που έγινε από το Χένρι. Κράλεβιτς κερδίζει. Σκονοκίνη αντικατέστησε τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Ενώ επαναλαμβάνουμε ότι ο Αμαέκη παίρνει τις τελευταίες του συμβουλές από τον Μάλκοβιτς λίγο πριν μπει στη μάχη. Κράλεβιτς. Πέρασε πολύ ωραία και κέρδισε και το φάουλο Κράλεβιτς. Ταχύτατος όπως είδατε, εκρηκτικός μάλλον στην κίνηση εκεί στην baseline. Αντίπαλο το Φεράν. Κοιτάξτε εδώ, Φεράν αντικανονικά βάζει το πόδι του για να το σταματήσει, αργά. Ο Φεράν που φεύγει καταχειροκροτούμενος πάντως από τους φίλους του Παναθηναϊκού που τον έχουν συμπαθήσει νωρίς-νωρίς και τη θέση του παίρνει ο Αμαέ και άλλο ένα από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας των Πρασίνων. Μίλιτς, με αντίπαλο το Σκονοκίνη. Έβαλε το χέρι ο Ντίκινς, πάτησε όμως εκτός γηπέδου. Η Ολύμπια θα έχει 23 δευτερόλεπτα. Μακδόναλντ.
Κράλεβιτς μακριά από το καλάθι, ο Μακδόναλντ για τον Τούσεκ. Προσποίηση στον Οικονόμου έξω στο Μακδόναλντ. Τον πιέζει ο Ντίκινς που πέρασε από το σκριν του Τούσεκ. Τώρα ο Τούσεκ με τον Οικονόμου που του παίρνει πάρα πολύ έξυπνα το επιθετικό φάουλ. Μην νομίζετε, δεν είναι και εύκολο πράγμα. Χρειάζεται ικανότητα για να μπορεί να πάρει ένας αμυνόμενος στο επιθετικό φάουλ. Κοιτάξτε το Οικονόμου, τι ωραία κλείνει και μόλις έκανε να απλώσει λίγο το χέρι του ο Τούσεκ. Με το που ήρθε σε επαφή με το κέντρο του σώματος του Οικονόμου, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έπεσε αμέσως στο παρκέ. Ήταν το 8ο ομαδικό φάουλ για την Ολύμπια. Ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 3. Το σκορ 13-15, 9 λεπτά πριν από το τέλος. Σκονοκίνη. Σκονοκίνη που φτάνει στο καλάθι. Έχει εντυπωσιακές αλτικές ικανότητες, αλλά είναι λίγο επιπόλαιο στο τελείωμα. Δεν ξέρω. Ναι, χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ. Κοιτάξτε εδώ και πάλι. Το καλάθι πάντως μετράει. Εδώ το επιθετικό φάουλ πάνω στον στημένο Κράλεβιτς, αλλά η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. 15-15 από τον Ούγκο Σκονοκίνη που χρεώθηκε βέβαια και το πρώτο του φάουλ στον αγώνα. Σκονοκίνη που έχει ρεκόρ καριέρας πάνω από 10 πόντους. 10,5 για την ακρίβεια. Άφησε τη Ρώμα ο Αργεντίνο Ιταλός για να αγωνιστεί φέτος τους πρωταθλητές Ευρώπης, έχοντας βέβαια το ιταλικό του διαβατήριο που τον καθιστά κοινοτικό παίχτη και αυτόν. Εδώ έκανε δύο τρίπλες, το είπαμε και πιο πριν. Είναι ταχύτατος, είναι εξαιρετικά αλτικός, αλλά κάπως επιπόλαιος στο τελείωμα των φάσεων που δημιουργεί ο ίδιος με τη φοβερή εκρηκτικότητά του. Και έχουμε το πρώτο time. Αποκτηθέτες, η κοινοτική παίκτες είναι ο Κοχ, ο Σκονοκίνη, ο Μαρτίνεθ, ο Αμαέκη και ο ένας Αμερικανός βέβαια, ο Ντίνκινς. Τούσεκ από την κορφή. Είναι καλό σουτέρο ο αριστερόχειρας power forward της Ολύμπια, τον βλέπετε εδώ. Ο Τούσεκ που μαζί με τον Χάουφμαν που βρίσκεται στον πάγκο, τον Τανέου που επίσης δεν αγωνίζεται, αλλά και το Μίλιτς ήταν στην ομάδα που το 1994 κατέκτησε το ευρωπαϊκό κύπελο, το μεγαλύτερο τίτλο που έχει να επιδείξει στην ιστορία της η Ολύμπια Λουμπιάνας. Και το μοναδικό βέβαια ευρωπαϊκό της τρόπο. Ντίμκινς στον Αμαέκη. Αυτός έχει χρεωθεί με βήματα από τους διαιτητές. Η μπάλα λοιπόν θα δοθεί στην Ολύμπια με την επαναφορά από την τελική γραμμή. Και αυτός που μπήκε στο γήπεδο είναι ο Ίβιτσα Γιούρκοβιτς. Φετινό απόκτημα από την Ρογκάς Καντόνατ. Κράλεβιτς. Έξω για το Μακδόναλντ. Ο Μίλιτς που βγήκε από τα σκρίνα στο χ. Μάχη για το rebound. Το κερδίζει μακριά από το καλάθι ο Σκονοκίνη. Η πάσα του απρόσεκτη για τον Ντίκινς. Την κλέβει ο Μακδόναλντ. Δείχνει να το σκέφτεται ο Γιούρκοβιτς. Τελικά δεν δοκιμάζει το σουτ και προτιμάει να αφήσει την μπάλα στον Ντούσακ. Ο Μίλιτς που πέρασε στο Γιούρκοβιτς. Αυτός αλλάζει για το Μακδόναλντ. Το σκριν του Κράλεβιτς βοηθάει το Μακδόναλντ που άφησε την μπάλα στο Γιούρκοβιτς, αυτός αστόχησε. Και για να δούμε το σφύριγμα του Σαντσής. Έχω την εντύπωση ότι χρέωσε με φάουλ το Σκονοκίνη. Μάλιστα. Κερδίζει με κέρδισε μάλλον το σπρόξιμο από τον Σκονοκίνη ο Μίλιτς. Ο διαιτητής είδε καλύτερα πιο κοντά ήταν, αλλά θα πρέπει να ξαναδούμε εδώ τη φάση. Αν ναι, ναι. Το αριστερό χέρι του Σκονοκίνη πήγε πάνω στον Μίλιτς. Το φάουλ λοιπόν για την Ολύμπια. Μάρκο Μίλιτς για τον Μακδόναλντ. Το πάσιμο και το καλάθι με το δεξί χέρι από τον Άριελ Μακδόναλντ, τον ύψους 1,88, 26χρονο Αμερικανό playmaker. Σάγκαντιν μάλλον ικανοποιημένος πρέπει να είναι. Η ομάδα του κρατάει το προβάδισμα 6,45 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Προηγείται με 4 πόντους του Παναθηναϊκού. Ενώ πριν από λίγο μπήκε στον αγώνα και ο γερόλικος της Ολύμπια, ο Χάουφμαν, τον οποίο χρησιμοποιεί αλλά για πολύ μικρότερα από ό,τι έχουμε συνηθίσει χρονικά διαστήματα ο Μάκος Άγκαντιν, θέλοντας προφανώς να τον έχει και πιο φρέσκο στον αγώνα, Όθροπ. Και τώρα 17-19, η διαφορά στους δύο. Ένα ακόμη εντυπωσιακό άλμα του Σκονοκίνη που έκοψε τον ευνηδιασμό της Ολύμπια, αλλά η κατοχή μένει στους Σλοβαίνους. Εδώ ο Σκονοκίνη. Στον κάρτα του Παναθηναϊκού έχει προς 1,92 και είναι 25 τον Μακδόναλντ. Κόπηκε η πάσα του στον Κράλεβιτς από τον Αμαέκη και βγαίνει γρήγορα στον ευνηδιασμό Σκονοκίνη. Του γίνε και φάουλ, δεν σφύριξαν οι διαιτητές.
Ο Σκονοκίνη πέτυχε το καλάθι. Ισοφάρισε τον αγώνα 6 και 8 πριν το τέλος του πρώτου μέρους, ενώ ετοιμάσει τον Αλβέρτη, όπως είδατε. Να, καθαρό το φάουλ του Χάουπτμαν. Έβαλε το αριστερό του χέρι για να κλέψει την μπάλα, αλλά έπιασε το χέρι του Σκονοκίνη. Μίλιτς, του κλέβει ο Ντίκινς και βγαίνει στον ευνηδιασμό με τον Κοχ. Αλλάζουν την μπάλα υποδειγματικά, εκπληκτικό το κόψιμο από τον Μίλιτς, αλλά φάουλ με το σώμα, όπως φυρίζει ο Τόσεφ, ο Βούλγαρος διαιτητής. Του μπάσκετ που χάθηκε τόσο άδοξα και τόσο νωρίς από κοντά μας. Ο Γκόρενς πήγε σε Στρασβούργ στη Γαλλία, όπου μάλιστα στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος πέτυχε τον δρόμο του. Ο Βάλτερ Χέκλιν, ένας ακόμη διεθνής που πήγε στην Ιντέριερ Κρσκό και ήταν στα ανταλλάγματα για τη μεταγραφή του Κράλεβιτς. Και έφυγε και ο Άντωνι Ρίτ, ένας Αμερικανός συνηθισμένο πρόσωπο στη Λουμπλιάνα. Ο Κράλεβιτς είναι αυτός που πετυχαίνοντα στο καλάθι απάντησε στις βολές του Κοχ και το προβάδισμα πάλι στην Ολύμπια. 21-20. Ντίνκινς αλλάζει με το Σκονοκίνη. Βρήκε το χώρο στην εσωτερική ο Σκονοκίνη. Να, αυτό που λέγαμε και πιο πριν. Αυτή η κατάρα που ακολουθεί τον Ούκο Σκονοκίνη στο τελείωμα των προσπαθειών του, ενώ είναι εντυπωσιακός. Εδώ πάλι. Εδώ μάλλον του έγινε όμως και φάουλ. Θα πρέπει να δούμε στη συνέχεια. Ο Σκονοκίνη φαίνεται να πονάει στο χτυπημένο του πόδι. Στον ευνηδιασμό όμως ο Γιούρκοβιτς φτάνει στο lay-up 20-23. Πραγματικά μας αφήνει άφωνος πολλές φορές ο Σκονοκίνη με τον τρόπο που χάνει τα καλάθια. Κάνει εκπληκτικές ενέργειες, έχει φοβερή εκρηκτικότητα και ταχύτητα. Και ενώ σηκώνεται στο Θεό που λέμε, σχεδόν αγκαλιάζει, καταπίνει το καλάθι το αντίπαλο, χάνει το lay-up. Ο Οικονόμου όμως δεν τον μιμείται. Σκοράρει με το δεξί χέρι, δείτε εδώ πώς, και κάνει το σκορ 22-23. 4,5 λεπτά ακόμη για το τέλος. Μίλιτς. Ο Κράλεβιτς με τον αμάκι αντίπαλο. Χάουπτμαν στο σουτ τριών πόντων, άστοχος. Χάουπτμαν στο πρώτο του σουτ από την ώρα που πήγε στον αγώνα. Και εδώ ο Σκονοκίνη που αυτή τη φορά όχι απλά κέρδισε το φάουλ, αλλά το σφίρισε να αναβάνει αμέσως το μαρκάρισμα του Χάουπτμαν. Για τον 23χρονο playmaker του Παναθηναϊκού, μας έλεγε χθες στην Πάτρα ο Βαγγέλης Αλεξανδρής ότι αν τον είχε και αυτόν φέτος στην διάθεσή του, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα για τον Απόλλωνα. Τον Απόλλωνα που ετοιμάζει μια αρχή. Η δεύτερη βολή του Μίλιτς είναι άστοχη. Έτσι μένει στον ένα πόντο, αυτό που σημείωσε λίγο πιο πριν. Ντίνκινς. Ντίνκινς με αντίπαλο πάντα το Μακδόναλντο, Γεωργικόπουλος τώρα. Ο Αλβέρτης που ψάχνει για κάποιο στήριγμα. Κάνει φάουλ ο Μίλιτς στην προσπάθειά του να του κλέψει την μπάλα. Φραγκίσκο Αλβέρτη να σκοράρει και αυτός για πρώτη φορά σήμερα. Και τώρα το σκορ 26-24. Βλέπετε κάτω το χρόνο, 3-33 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Κράλεβιτς αστοχεί, το rebound από τον Ντίνκινς. Ο Αμαϊκή κάνει πολύ καλή δουλειά με τα block out. Να τον δούμε τώρα επιθετικά απέναντι στον Κράλεβιτς. Διπλή προσποίηση, χρειάστηκε να επέμβει και ο Γιούρκοβιτς για να τον κόψει. Οι διαιτητές πάντως έδειξαν ότι ήταν κανονική η επέμβαση του Σλοβαίνου. Έτσι μπάλα είναι πλάγια για τον Παναθηναϊκό, που έχει ακόμη 22 δευτερόλεπτα για την επίθεσή του. Αλβέρτης. Ο Μακδόναλντ το μαρκάριο. Ο Αλβέρτης ίσως θα έπρεπε εδώ να δοκιμάσει να κατεβάσει χαμηλά στο καλάθι τον Αμερικανό. Να τον παίξει με πλάτη όπως λέμε, για να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους. Να το αυτό που λέγαμε, το έκανε ο Αλβέρτης, αστοχεί όμως το σουτ. Μακδόναλντ προσπαθεί για ευνηδιασμό. Μίλιτς πατάει με δύναμη, αστοχή εξ επαφής. Ο Αμαέκη το rebound. Η πάσα για τον Ντίνκινς, όχι, ήταν απρόσεκτη. Έκλεψε ο Γιούρκοβιτς. Απρόσεκτη και η δική του πάσα για τον Μακδόναλντ. Ο Ντίνκινς κλέβει και περνάει με εκπληκτική ενέργεια. Αποθεούμενος και να το πιο ωραίο καλάθι του πρώτου μέρους. 2:40 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και αφού λοιπόν χρειάστηκε να περάσουν 17 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, ο Παναθηναϊκός φτάνει σε μία εκπληκτική επίθεση ευνηδιασμού μετά την επίδειξη τεχνικής του Byron Dickens, την assist στον Αμαέκη και το lay-up του Άγγλου 28-24. Ζεστάθηκε ο κόσμος που περίμενε μια καλή ενέργεια. Κράλεβιτς όμως απαντά με ένα αριστερό ραβερσέ μέσα από το κέντρο της ρακέτας του Παναθηναϊκού 28-26. Dickens.
Γεωργικόπουλος. Ο Αλβέρτης πρόχνεται από το Χάουφμαν, μακριά από την μπάλα. Ο Τίνκινς με αντίπαλο το Μακδόναλντ, ενώ μπήκαμε μόλις στο τελευταίο δίλεπτο. Ω, απίστευτη ενέργεια. Κρίμα που η κατάληξη της μπάλας δεν δικαίωσε την ενέργεια του Τίνκινς. Αμερικανός που έχει τέτοια ξεσπάσματα στο παιχνίδι του. Και το μπάσκετ βέβαια δεν είναι μόνο το άθροισμα των πόντων, είναι και το θέαμα. Ο κόσμος εξάλλου θέλει να το βλέπει. Από τα 6-25 και δίνει προβάδισμα στην Ολύμπια 28-29, 1,5 λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου. Αλβέρτης με αντίπαλο το Χένρι. Άλλαξε με τον Αμαέκη που βγαίνει ψηλά, κάνει πολλή δουλειά και με σκριν. Βοηθώντας τους συμπαίκτες του, Γεωργικόπουλος, το φάουλ του Μακδόναλντ. Φάουλ που δίνει δικαίωμα βέβαια γιατί... Όχι, ο Φεράν που μπήκε, μαζεύει το επιθετικό rebound και ανανεώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Dickens. 1-13 για το τέλος του ημιχρόνου. Dickens με αντίπαλο το Χάουπμαν. Ο Γεωργικόπουλος. Πάλι ο Dickens. Εξαντλεί το χρόνο της επίθεσης του Παναθηναϊκού ο Αμερικανός playmaker. Υπολείποντα ακόμη 8 για τους πράσινους. Φεράν πλησιάζει, κόβεται από τον Χένρι, από τον Γιούρκοβιτς, συγγνώμη, με φάουλ όπως υποδεικνύουν οι διαιτητές. Και συγκεκριμένα ο Τόσερος. Παναθηναϊκός έχει 7. Και όλα αυτά 52 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ένα πόντο μπροστά οι πρωταθλητές Ευρώπης. 30-29 το σκορ. Χάουφμαν αλλάζει με τον Κράντεβιτς και τώρα τον Μακδόναλντ. Επιθετικό φάουλ. Να δούμε αν είναι από τον Κράντεβιτς. Όχι. Με Αμερικανό τον Μακδόναλντ να κάνει αυτό την τελευταία προσπάθεια για σούτ, να την πάρει δηλαδή επάνω του. Θα δούμε βέβαια στον χρόνο που απομένει. Αν απομένει. Θα πάει λοιπόν μάλλον σε ατομική ενέργεια ο Αμερικανός playmaker. Αν μείνει χρόνο στην Ολύμπια. Αλλά να δούμε πρώτα την επίδεση του Παναθηναϊκού με τον Φεράν. Η πάσα στον Αμαέκη. Αυτός από την κορφή της ρακέτας ψάχνει ελεύθερο. Βρήκε τον Γεωργικόπουλο. 4 δευτερόλεπτα ακόμα στον Παναθηναϊκό. Αλβέρτης υποπίεση με την εκπνοή του χρόνου. Μάχε τον Φεράν. Προλαβαίνει ο Χένρι. Χάνουν οι συμπαίκτες του. Όχι, πρόλαβε ο Μακδόναλντ. Ακόμη 4 δευτερόλεπτα. 3. Μακδόναλντ. Δεν μπόρεσε να κάνει ατομική ενέργεια. Και δεν πρόλαβε ο Χένρι να κάνει και το σούτε πρόθεσμα. Η μπάλα έμεινε στα χέρια των παιχτών του Σάγκαντιν. Αλλά και ο Σάσα Μάρκοβιτς πέρυσι δεν έπεσε. Και έφυγαν. Δηλώσεις που έκανε κατά που σημείωσαν εντός παιδιάς οι Σλοβαίνοι. 11 στις 17 προσπάθειες μέσα από το κέντρο της ρακέτας. Αυτό που λέγαμε ότι λείπει το φόβητρο, ο Βράνκοβιτς. Και ο Κράλεβιτς έχει βρει την τον Τζον Σάλεϊ με τα 2 και 11. Και τα δαχτυλίδια που έχει φορέσει τόσο με τους Detroit Pistons όσο και με τους Chicago Bulls. Πρωταθλητής του NBA. Όλα έτοιμα για τον τζάμπολ. Το κερδίζει ο Φεράν. Η πρώτη επίθεση στο Παναθηναϊκό. Εμείς ακούμε τον Γιώργο Αργυρόγλου που βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον Σμάκο Σάγκαντιν. Ποιες ήταν οι τελευταίες οδηγίες, Γιώργο? Δεν θα πω ποιες ήταν οι τελευταίες οδηγίες. Απλώς θα πω ότι πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ρωτήσαμε τον κύριο Σάγκαντιν αν είναι ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας του. Και εκείνος απήντησε ότι είναι ευχαριστημένος από την άμυνα, τα rebound, αλλά όχι από την επιθετική την παραγωγικότητα στην επίθεση των παικτών του. Είπε χαρακτηριστικά ότι πολλές προσπάθειες αλλά λίγα καλάθια έχουν πετύχει οι παίκτες μου και δεν με ευχαριστεί αυτό. Μάλιστα. Ο Σκονοκίνη έφτασε τους 8 πόντους. Βλέπετε εδώ πετυχαίνοντας το πρώτο καλάθι στην επανάληψη. Διαφορά στους 3 για τον Παναθηναϊκό. 32-29. Χάουφμαν που ελευθερώθηκε. Το σούτ για 2 άστοχο. Δίδυμο rebound από τον Φεράν και τον Οικονόμου. Στο Φεράν τελικά μετράει που κράτησε την μπάλα. Τα rebound στα οποία αναφέρθηκε ο Σάγκαντιν είναι 10 τα αμυντικά και 1 το επιθετικό. Τρίποντο από τον Φεράν που το είπαμε και στα παιχνίδια με την Ολύμπια του Έρτο. Συνηθίζει να βγαίνει έξω από τα 6-25 για να σουτάρει. Δείτε εδώ. Ο Φεράν Μαρτίνεθ, ο οποίος έχει 36% ρεκόρ καριέρα στα σουτ τριών πόντων. Καθόλου λίγο για να παίχνει ύψους 2 μέτρα και 13 εκατοστών. Ο Χένρι μειώνει σε 35-31. Τη διαφορά που προς στιγμή είχε ανέβει στους 6 πόντους. Και πάλι εδώ η κατάληξη της επίθεσης από τον Αμερικανό. Σκονοκίνη. Τον έκλεισε ο Χένρι. Σκονοκίνη κράτησε. Τελική πάσα από τον Οικονόμου. Το κάρφωμα του Φεράν. 5 συνεχόμενοι πόντια το Μαρτίνεθ. Ο Σάγκαντιν ζητάει από τους παίκτες του να ξυπνήσει. Να ξυπνήσουν. Είδατε εδώ. Τι κάνετε, τους είπε. Είδατε πόσο μακριά βρέθηκε από το Φεράν ο Κράλεβιτς στην προηγούμενη φάση. Αφήνοντας ουσιαστικά κάλυπτο τελείως τον Ισπανό σέντερ του Παναθηναϊκού.
Πριν συμπληρώσουμε 2 λεπτά στην επανάληψη, το σκορ έχει γίνει 37-31 και έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Ντάρεν Χένρι από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Το δεύτερο του Αλβέρτη στο παιχνίδι. Εδώ ο Χένρι. Τον κρατάει ο Αλβέρτη. Αυτά απαγορεύονται πλέον. Ο έλεγχος με τα χέρια είναι αντικανονικός. Κράλεβιτς τα κατάφερε. Τα κατάφερε όμως ο Τούσεκ εξ επαφής με το follow. 37-33. Παναθηναϊκός με μικρό προβάδισμα, το οποίο μάλιστα δεν μπορεί να αυξήσει τόσο εύκολα. Για να δούμε το Φεράν. Άλλαξε χέρι εκεί, κοίταξε. Λάθος γύρισμα του οικονόμου πάνω στο Μακδόναλντ. Λέγαμε για το Φεράν ότι ενεργώντας συναδελφικά, κοίταξε να μην πατήσει το Τούσεκ που ήταν πεσμένο στο παρκέ και το πλήρωσε. Αποσυγχρονίστηκε για στόχησε. Για να φτάσει ο Μακδόναλντ εδώ με ατομική ενέργεια στο πάσιμο και στο lay-up. 37-35. Σκονοκίνη. Φεράν. Το φάουλ από τον Χάουπμαν. Χάουπμαν που στον αλυσμόνητο για την Ολύμπια τελικό της Λοζάνης το 94 είχε 6 στα 18 τρίποτα. Παραλαμβάνουμε το μεγάλο κανόνι εκείνου του τελικού, ο Ρόμαν Χόρβατ. Έκανε εγχείρηση στην μέση του το καλοκαίρι, δεν είναι ακόμα σε καλή κατάσταση, παίζει πολύ άτολμα για την ώρα, όπως μας είπαν και οι συνάδελφοι Σλοβαίνοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το παιχνίδι για τοπικό ραδιόφωνο της Λουμπιάνα. Σκονοκίνη έχασε το lay-up. Ο Τούσεκ καθαρίζει το rebound. Και βέβαια η ύπαρξη τριών παιχτών που αγωνίζονται στην ίδια θέση με αυτόν τον αφήνει μακριά τα σχέδια του Σάγκαντιν. Ένα καλάθι το οποίο θα έπρεπε να αποφευθεί. Χάουτμαν τρύπωσε, έφτασε κάτω από το καλάθι του Παναθηναϊκού και σκόραρε. Κοιτάξτε εδώ, περνάει τον Ντίκινς, άργησε να βγει ο Φεράν. Και ο έμπειρος Σλοβένος shooting guard ισοφαρίζει σε 37-37. Ξανεμίστηκε η διαφορά των 7 πόντων. Νέο κάρφωμα όμως από το Φεράν στην εξαιρετική assist του οικονόμου. 39-37 για τον Παναθηναϊκό. Και πάλι εδώ, ανάμεσα από 4 παίχτες βρήκε το χώρο οικονόμου να περάσει την μπάλα στο Φεράν. Το κάρφωμα ήταν βέβαια εύκολη υπόθεση. Παναθηναϊκός που έχει 8 assist μέχρι τώρα στο παιχνίδι. 4 έχουν δοθεί από τον Νίκο Οικονόμου. Ξεπερνάει σήμερα τον Ντίκινς. Θυμίζουμε τον Ντίκινς με κάτι παραπάνω από 5 assist μέσω όρο. Ήταν ο πρώτος στο πρωτάθλημα, παίζοντας βέβαια με τη φανέλα του Πανιωνίου. Τούσεκ. Χένρι. Το πιέζει ο Αλβέρτης. Το jump shoot του Αμερικανού θα νικήσει τον Αλβέρτη στον αέρα. 39-39. 16 λεπτά και 5 δεύτερα ακόμα. Χένρι με 7 πόντους όπως είδατε. Από τα 2 στα 3 τρίποτα που είδατε, έχει και ένα στα 2 τρίποτα. Κράλεβιτς που έκανε το φάουλ στον Φεράν, το δεύτερο από τον σέντερ της Ολύμπια. Εδώ. Σφύριξε στο βάθος ο Σαντσίς. Σαντσίς, γνωστός και ποιος ξέρει, μπορεί και φίλος του Φεράν, Ισπανίκη 2. Οικονόμου έφτασε στο καλάθι, 41-39. Και πάλι εδώ το τελείωμα της δύσκολης ενέργειας του Νίκου Οικονόμου. Κράλεβιτς γυρίζει, αστοχή, πάει για το follow. Ο Χένρι με σπάσιμο της μέσης, ωραία ενέργεια, αλλά άστοχη. Σκονοκίνη, Ντίκινς και τώρα ο Οικονόμου με αντίπαλο τον Τούσεκ. Πέρασμα στο Σκονοκίνη. Που βάζει πλάτη το Χάουφμαν, γυρίζει στο Φεράν. Αυτός προτιμάει τον Αλβέρτη που είναι ακάλυπτο. Στο σουτ, το καλάθι τριών πόντων. 44-39. Γύρισμα της μπάλας, καλές επιλογές και όριμες επιθέσεις χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Απέναντι στην οργανωμένη άμυνα της Ολύμπια. Εδώ και πάλι το καλάθι τριών πόντων του Αλβέρτη. Προσπάθεια του Χένρι να απαντήσει. Rebound από το Φεράν που κάνει και σήμερα ένα πολύ καλό παιχνίδι. Φεράν έχει πετύχει 13 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Με 3 στα 4 δίποτα, 1 στο 1 τρίποντο, 4 στις 4 είναι, αντιθέτως έξοχη. Και δεν ξέρω αν περίμενε, όταν σχεδίαζε την ομάδα του το καλοκαίρι ο Μάλκοβιτς, ότι ο Ισπανός θα του βγει πρωταγωνιστής και όχι λύση πάγκου. Ο Σκονοκίνη φτάνει στο lay-up και κάνει το σκορ 46-39. 14,5 λεπτά πριν από το τέλος. Η διαφορά ανεβαίνει στους 7 πόντους για τον Παναθηναϊκό, που σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέξει να μην δώσει την ευκαιρία στην Ολύμπια να μειώσει τη διαφορά. Ο Φεράν το κόψιμο στον Τούσεκ.
Έβγαλε την μπάλα του σε για τον Μακδόναλντ. Το σουτ για τρεις αυτός άστοχο. Κερδίζει όμως το επιθετικό rebound. Χάνει ο Κράλεβιτς, η μπάλα στα χέρια του Ντούσεκ, αφήνει για το Χένρι, σουτ για τρεις και βέβαια μετά από τόσα λάθη που έκαναν οι Σλοβαίνοι και δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την κατοχή της μπάλας, ήρθε το τρίποντο. Μπορεί να πει κανείς εντός εισαγωγικών στα τιμωρία για την ελληνική ομάδα και την ολιγορία των παιχτών της. 46-42. Αυτό που λέγαμε ότι θέλει προσοχή σε αυτό το σημείο το παιχνίδι. Αλβέρτης για τρεις. Το rebound από το Φεράν, επιθετικό ένα ακόμη. Το τέταρτο επιθετικό rebound του Φεράν και όγδοο στο σημερινό παιχνίδι. Πολλές οι λύσεις του Ισπανού. Σκονοκίνη. Το φάουλ του Χάουφμαν. Ο βετεράνος αρχηγός της Ολύμπια. Τούσεκ επίσης 3. Έχουν ακόμη 2 παίκτες. Το καλάθι που πέτυχε ο Αλβέρτης που δίνει και τα συγχαρητήρια στο Σκονοκίνη για την έξοχη πάσα. Λέγαμε λοιπόν ότι 2 ακόμη παίκτες. Ο Μακδόναλντ και ο Κράλεβιτς έχουν από 3 φάουλ. Πρόβλημα για το Σάγκαντιν τα φάουλ των παιχτών του. Στεπάνια αφήνει για τον Μακδόναλντ. Το πέρασμα στο Χάουφμαν. Γυρίζει ακάλυπτο σουτάρι. Το rebound από ποιον. 7 και 3 δεύτερα για το τέλος. Και ο Ντίκινς. Ο Αλβέρτης. Βγήκε ο Σκονοκίνη από τα screen. Γερό πάτημα του Σκονοκίνη, άστοχος και πάλι στην τελική ενέργεια και αμέσως μετά κάνει και το φάουλ στη νέα επίθεση για την ομάδα του. Χένρι με τον Ντούσεκ. Μακδόναλντ. Έξω για τον Ντούσακ. Μπροστά του ο Φεράν τον αναγκάζει να κάνει λανθασμένη πάσα. Πολύ καλή άμυνα του Ισπανού και σε αυτή τη φάση που έκλεισε την εσωτερική στον Σλοβαίνο. Ο Κόχ επανέρχεται στη θέση του Σκονοκίνη. Αναλαμβάνουμε, δεν τον κουράζει ο Μάλκοβιτς, τον προσέχει, είναι τραυματίας ο Αργεντίνο Ιταλός. Κόχ και Φεράν αλλάζουν την μπάλα. Αλβέρτης. Με δύναμη ο Ντίκινς αλλοιώνεται το σούτ από τον Στεπάνια που κόβει στα ίσια το Φεράν ο Πιτσιρικάς. Έχει ύψος 2 και 13 ο Βλαντιμίρ Στεπάνια. Αναλαμβάνουμε, είναι Γεωργιανός στην καταγωγή, αλλά έχει πολιτογραφηθεί Σλοβαίνος. Αλβέρτης. Ο Κοχ πέρασε μπάλα στο Φεράν που πάει για το κάρφωμα. Έβαλε το χέρι του και του έκανε φάουλο χέρι. Η μπάλα κατέληξε και στο καλάθι. Την ανάκαμψη του Παναθηναϊκού, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος. Ντούσεκ, αριστερό ραβερσέ, το rebound από τον Στεπάνια που παίρνει το φάουλ από τον Ντίκινς. Για να δούμε τον Φεράν τι θα δείξει ο Βουλγαρός από τον Ντίκινς. Χαμηλά πριν γυρίσει για τη ραβέρσα, ο Στεπάνια. Φεράν μάζεψε την μπάλα στην άστοχη βολή του Στεπάνια. Το 50-43 παραμένει. Προσπάθεια όπως βλέπετε να πιέσουν στην περιφέρεια οι Σλοβαίνοι. Τόσο ο Ντούσακ που μαρκάρει τον Κοχ, όσο και ο Μακδόναλντ που κυνηγάει και αυτός, τώρα βρέθηκε στον Κοχ. Πιο πριν ήταν πάνω στον Ντίκινς, αλλάζουν παίκτη και όντως. Οικονόμου, καλά και φάουλ, εντυπωσιακή ενέργεια. Και δικαιολογημένη παρακυρισμή του Νίκου Οικονόμου, που συνηθίζει να κάνει τέτοιες φάσεις προσωπικές, να ψήφει την διαφορά των πόντων. 53-43. Μακδόναλντ. Το φάουλ δεν ξέρω αν είναι από το Φεράν. Προσπάθησε να σπάσει το screen του Ντούσεκ. Όχι, είναι από τον Ντίκινς και αυτό. Το τρίτο φάουλ του Ντίκινς. Είδατε ότι ο Ντούσεκ βγήκε για να σκρινάρει πάνω στον Αμερικανό playmaker του Παναθηναϊκού. Ο Φεράν τον ακολούθησε, αλλά ο Ντίκινς έκανε φάουλ. Μακδόναλντ. Θέλησε να περάσει το Στεπάνια, δεν τα κατάφερε. Ο Φεράν έκοψε την μπάλα. 22 δευτερόλεπτα ακόμα στην Ολύμπια για την επίθεσή της. Έπαιξε για κάποιο μικρό διάστημα και εναντίον της Ολύμπια με τον Κοχ playmaker. Μακδόναλντ, ο Κοχ το μαρκάρι. Στεπάνια από την κορφή. Το rebound από τον Οικονόμου. Που ανεβάζει και αυτό σιγά σιγά την απόδοση του. Κοχ για τον Αλβέρτη. Ο Κοχ, Γερμανός στο ρόλο του playmaker πλέον. Φεράν. Σκονοκίνη. Με αντίπαλο το Μίλιτς. Οικονόμου γυρίζει και σουτάρει αμέσως. Να, αυτό που σας λέγαμε, το ανέβασμα του Νίκου Οικονόμου. Φτάνει στους 11 πόντους και όπως είδατε έχει 4 στα 4 τρίποντα και 3 στις 3 βολές ο Οικονόμου. Ένα τρίποντο μόνο έχει χάσει όλο και όλο.
Μακδόναλντ. 55-43. Ενώ μόλις συμπληρώσαμε 30 λεπτά, ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει του πρώτου παιχνιδιού στην Euroliga, σε αυτό το νέο τρόπο με τον οποίο διοργανώνει η FIBA την κορυφαία συλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση και όπου ο Παναθηναϊκός καλείται να υπερασπίσει το στέμα του, το θρόνο του. Πρωταθλητής Ευρώπης πέρυσι στο Παρίσι, νικώντας την Μπαρτσελόνα σε εκείνο τον αλυσμόνι το τελικό. Στεπάνια μάχεται, παίρνει το rebound, η ραβέρσα άστοχη. Ο Κράλεβιτς παίζει με δίδυμους πύργους μετά το time out. Για το πώς στείνονται οι δύο ομάδες λίγο πριν την επαναφορά από την τελική γραμμή. Ο Κράλεβιτς, ο Στεπάνια που άλλαξαν την μπάλα. Ο Ντούστσακ με το νούμερο 7. Παραβάνουμε ο Μακδόναλντ και ο Τούσεκ αποτελούν την πεντάδα της Ολύμπια. Σφύριγμα, νέο φάουλ που έκανε ο Αλβέρτης. Δεν μετράει. 55-46. Με τον κατά πολλούς μεγαλύτερο ταλέντο της Σλοβενίας, τον Μάρκο Μίλιτς, σήμερα να έχει πετύχει μόλις 3 πόντους, έχοντας 0 στα 5 σουτ εντός παιδιάς. Μόνο με βολές έχει σκοράρει. Σκονοκίνη έξω για τον ακάλυπτο Αλβέρτη, το σουτ για 3. Στον αέρα νικητής ο Κράλεβιτς. Με την είσοδό του δυνάμωσε αρκετά την Ολύμπια κατά το καλάθι. Εκπληκτική ενέργεια του Μίλιτς. Να λοιπόν ένα δείγμα του ταλέντου που σας λέγαμε πιο πριν. Χειροκροτεί ο κόσμος παρότι πάγωσε στις εξέδρες μετά από αυτήν την ενέργεια. Δείτε το Μακδόναλντ. Ο Μίλιτς φεύγει, περνάει από τον Αλβέρτη και καρφώνει εκπληκτικά με τα αριστερό. Και κάτι τέτοιες φάσεις κάνουν βέβαια τους φίλους του Παναθηναϊκού να θυμούνται τον γίγαντα των 2-17, τον Κροάτι, τον Στόγιαν Βράκοβιτς, το όνομα το οποίο ακούγεται στις εξέδρες. Αλβέρτης. Ο Αλβέρτης πήγε να κερδίσει το φάουλ από τον Μίλιτς. Οι διαιτητές δεν σφύριξαν κάτι το αντικανονικό. Ίδιος ο Μίλιτς έδειξε στον Αλβέρτη ότι πήδησα στην κατακόρυφο. Δεν έκανα τίποτα, αλλά δεν έχει δίκιο. Δεν πήδησε στην κατακόρυφο. Σαφή ροπή το σώμα του προς τον Μίλιτς, που πήγε για ένα δεύτερο συνεχόμενο κάρφωμα και θυσίασε τελικά την ουσία στον πομό του θεάματος. Μακδόναλντ. Αυτή τη φορά όμως φτάνει στο lay-up. Ωραία ενέργεια ο Ντούσακ και κάνει το σκορ 55-50. Η διαφορά πέφτει στους 5 και πιέζει πάντα σε όλο το γήπεδο η Ολύμπια. Εξού βέβαια και η επάνωδος του Ντίκιν στον αγώνα από πλευράς Μάλκοβιτς. Θέλει έναν καλό χειριστή. Έστω και αν ο Ντίκινς κρύος όπως πήγε από τον πάγκο έκανε το λάθος πιο πριν. Λέγαμε λοιπόν ότι η δύναμη του Νίκου Οικονόμου δεν αφήνει το Σάκαντι να ρίξει πάνω του το Στεπάνια και να κρατήσει τον βαρύ και δυνατό Κράλεβιτς για τον Φεράν. Ο Κράλεβιτς αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να πνίτα. 7 και 18 για να τελειώσει το παιχνίδι. Παναθηναϊκός θέλει τη νίκη, θέλει τους πρώτους του βαθμούς. Θέλει το ξεκίνημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτή την πρεμιέρα του στη Euroliga. Μακδόναλντ όμως θέλει και αυτό στη νίκη για την ομάδα του. Με αυτό το ωραίο lay-up πιο πριν έκανε το σκορ 57-52. Εδώ φέρνει την μπάλα στο δεξί και την αφήνει στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Φάουλ πάνω στον Αλβέρτη από τον Ντούσακ. Προλάβατε να το δείτε αμέσως μετά το replay που μας έδωσαν οι συνάδελφοι τεχνικοί και ο σκηνοθέτης μας ο Γιώργος Ομάνταλος. Ένα παιχνίδι που καλύπτεται με 14 κάμερες από το Super Sport σε μια προσπάθεια για την πληρέστερη δυνατή. Ενημέρωση 59-52. Η διαφορά και πάλι στους 7. Μακδόναλντ. Ο Κόχ τον πιέζει. Πάνω στον Κράλεβιτς ο Αμαέκη. Αυτό είναι το αντίδοτο του Μάλκοβιτς στην δύναμη του Σλοβαίνου γίγαντα. Μίλιτς δεν τελείωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το rebound από τον Αλβέρτη, μπάλα στα σίγουρα χέρια του Ντίκινς για το κατέβασμα 6 και 20 πριν το τέλος. Σάκα την φωνάζει. Άλλα πράγματα περίμενε σαν επιθετικές λύσεις από τους παίκτες του. Κόχ για 3. Ακάλυπτος ο Γερμανός που δεν έχει ξεχάσει βέβαια την τέχνη του. Εξαιρετικό σουτέρ. Αυτό ήταν και το πρώτο του καλάθι από τα 6 και 25. 6 πόντι για τον Μίκαελ Κόχ. Και ο Μακδόναλντ με αντίπαλο τον Γερμανό. Έναν έμπειρο shooting guard που μπορεί να προσφέρει πολλά στο φετινό Παναθηναϊκό. Μακδόναλντ. Γύρισε πάνω στον Κόχ, αυτό στον Ντίκινς. Δύσκολο όπως τελείωσε το lay-up, το follow του Κόχ. Που ακολούθησε τη φάση και νίκησε τον Ντούσακ στον αέρα. 64-52 στους 12 η διαφορά. Με 5 συνεχόμενους πόντους του Κόχ που εδώ κάνει το follow μετά το άστοχο lay-up του Ντίκινς. Αλλά ήταν αυτός και κλέψει και την μπάλα λίγο πιο πριν.
και εξακολουθεί να παίζει πολύ καλή άμυνα πάνω στο McDonald. Όχι όμως και ο Μαέ και έκανε φάουλ στον Κράγεβιτς. Ντίγκινς, αντίπαλο του συμπατριώτου, τον McDonald. Ο Αλβέρτης πέρασε από τον Μάρκο Μίλιτς. Η μπάλα τελικά είναι για την Ολύμπια. Ο Μαέκη. Στη λάθος συνεννόηση με τον Κοχ. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός έχει τη διαφορά των 10 πόντων. Βλέπετε το χρόνο κάτω αριστερά. McDonald. Θρασίτατος ο Αμερικάνος. Μπροστά στον Αμαέκη. Τον έβαλε μέχρι μέσα στο καλάθι. Και με το lay-up έκανε το σκορ 64-56. 10 πόντοι του στο σημερινό παιχνίδι. Σας είπαμε και από την αρχή ότι είχε 20 πόντους μέσω όρο στο περσινό πρωτάθλημα της Σλοβενίας. Αγωνιζόμενος στη δεύτερη ομάδα της χώρας, στην Interior. Αλβέρτης για τον Κοχ. Πάλι ο Αλβέρτης. Με αντίπαλο τον άλλο Αμερικανό, το Χένρι που ξανά μπήκε στο γήπεδο. Ο Αλβέρτης έκανε αυτό που έπρεπε. Πλησίασε και νίκησε το Χένρι που έχει ύψος 1,98. 7 πόντους δηλαδή διαφορά ύψους από τον Αλβέρτη. Που είναι και σαφώς πιο δυνατός. Κοιτάξτε εδώ, τον έβαλε κοντά μέσα στη ρακέτα. Και από εκεί μετά έγινε σε μεγάλες επιθέσεις. 3-40 πριν το τέλος του αγώνα. Την πράσινη με 10 πόντους. Άστοχο το τρίποντο του Ντίγκινς. Φάουλ που κάνει ο Κοχ στον Μίλιτς. Πέρυσι ήταν και πάλι εδώ με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, αυτό το γήπεδο. Και βέβαια έχει παίξει και σε δύο μουντομπάσκετ, το 86 και το 94. Και για ένα παίχτη που συνήθιζε να παίρνει πάρα πολλές προσπάθειες με τη φανέλα της Λεβερκούζεν, πιέζει και ο Παναθηναϊκός πλέον.